καμάρι. Κάθε σου παίρνεις μανικάρι. Τι φυλακή σου δεν κοπούνες χρέωνες. Για πάντη σου κοπούνε πλέονες. Μέσα στο γύρι δεν σ' αμένεις. Πάντα μια δίκη να μας παίρνεις. Η αγάπη να μπορείς σε δώσας. Κάτσε και σου κοπάς. Να γίνουμε μια παρέα, να μπήσουμε την παλακαϊκάρα μας. Είμαστε ήδη έτοιμοι για να πάμε από σήμερα, για αύριο πάμε, αλλά από σήμερα να είμαστε στη Θεσσαλονίκη, να φέρουμε και το άλλο διπλό. Μάνο, δεν κοιμόμαστε τον αγώνα που έχεις κάνει Μάνο εσύ και την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά. Μακάρι να βγαίνουν νέα παιδιά να κάνουν αυτόν τον αγώνα για την παλακαϊκάρα μας. Είμαστε εδώ, γράφετε μηνύματα ή παίρνετε στο τηλέφωνο, στο μέσο messenger. Θα μπορούμε να βγούμε στον αέρα και να πούμε δύο κουβέντες για την παλακαϊκάρα μας. Έχουμε κάτι κολλήματα στο ίντερνετ. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας εδώ, σχολιάζουμε. Εδώ τελειώνει. Θα πάμε με λαϊκά, γιατί είναι και αργά και η ώρα 11. Παιδιά, δεν κοιμόμαστε. Δεν κοιμόμαστε για την αυριανή ημέρα. Πάμε για να πάρει παλακαϊκάρα μας το διπλό. Να το φέρουμε στην πάτρα μας. Είμαστε παρόν και στον πρώτο αγώνα και στον δεύτερο και όπου να παίζει η παλακαϊκάρα μας. Και στην Ευρώπη να πάει, παρόν θα είμαστε. Καλό βράδυ από Κεφαλονιά, πάντα επιτυχίες. Γεια σου Σπύρο, ευχαριστούμε. Είναι όλα για την αρρώστια μας, την παλακαϊκάρα μας. Εδώ σχολιάζουμε. Αύριο θα κάνουμε ένα μακρινό ταξίδι για την αρρώστια μας, για την παλακαϊκάρα μας, πιστεύοντας πως το διπλό θα το φέρουμε. Όπως την πρώτη φορά και τώρα θα φέρουμε το διπλό στην πάτρα μας. Πρέπει να φύγουμε από αυτήν την κατηγορία χτες, όχι σήμερα, χτες να έχουμε φύγει. Βαρμακή, ρίχτε στο γυαλί, βαρμακή, ρίχτε στο γυαλί, βαρμακή. Ήδη είμαστε δύο πούλμαν που θα ταξιδέψουμε αύριο για να δούμε το κοκκινό μαύρο, να δούμε τη θεά, την αρρώστια μας, την τρέλα μας. Μεγάλος, είναι ο πόνος μου μεγάλος. Γεια σας Αλέξη. Όλοι κάνουν Αλέξη με αυτή την προσπάθεια και την παλακαϊκάρα μας. Θέλουμε να δούμε εκεί που αξίζει αυτή η παλακαϊκή, αυτή η παλακαϊκάρα μας. Έχουμε τα κολλήματα, έχουμε και τα... Γεια σου Κώστα. Κώστα, εσύ είσαι και... Μες στο σύστημα, φτιάξε και κανένα τραγουδάκι για την παλακαϊκάρα μας. Ξέρεις εσύ.
έχουμε καλά τραγουδάκια, δεν πειράζει. Γεια σου Πάνω, πάμε τρένο, δεν σταμάτα από πουθενά. Πάνω εκεί με τον Μανώλη, κάνατε μεγάλη προσπάθεια. Είσαστε από και σήμερα το βράδυ μέχρι 9 η ώρα για να συγκεντρώσετε τον κόσμο να μαζευτεί να πάμε απάνω να δούμε το κοκκινό μαύρο. Την Παρασκευή το βράδυ, Παναίτσα μου. Γιώργο Φταγγελόπουλος, πάρ' το καμπάρι ξανά. Ακόμα στον Γιώργο πρέπει να... Δεν πιστεύω να λείπεις εσύ. Εσύ ήσουν και στο προηγούμενο παιχνίδι, Γιώργο. Σε θέλουμε κοντά μας. Είσαι και εσύ το γούρι. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα Διαμαντή. Παιδιά, βγαίνουμε να πούμε κάτι για την ομαδάρα μας. Παίρνουμε τους 3 βαθμούς κάτω στην Πάτρα μας. Όποιος θέλει να βγει και live, μπορεί να μου στείλει και μέσω Messenger και να βγει σε live, παιδιά. Θα πάρω και το πρωτοργάτη σαν την προσπάθεια, το Μανώλη, θα το πάρουμε τηλέφωνο σε λίγο. Να βγει στον αέρα, να πει δύο κουβέντες αυτός. Ένα λεπτό Μανώλη. Να αλλάξουμε λίγο το ρεπερτόριο γιατί δεν μάλλον κάτι γίνεται με τα τραγούδια αυτά. Συνεχίζουμε, μάγκες. Τίποτα, βγάζουμε μια τρέλα, όλα όμως για την Παναχαϊκάρα μας, παιδιά. Θα είμαστε και live συνέχεια μέσω στο λεωφορείο, να είστε και εσείς παρόν, θέλουμε τη βοήθειά σας, θέλουμε να είστε παρόν σε εμάς κοντά, γιατί μας δίνετε και εσείς, παιδί μου, μας δίνετε και όθηση να φωνάζουμε και εμείς πιο πολύ στο γήπεδο. Πάμε, συνεχίζουμε. Νίκος λέει, Κώστα παιδί θα σκάσει. Αυτοί που παιδιά που μένουν πίσω θα σκάσουν, ναι, δεν θέλουν να ήταν και αυτοί απάνω. Αλλά πάμε εμείς. Πάμε εμείς να φέρουμε το διπλό. Υπάρχει ένα προβληματάκι με το ίντερνετ. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε εμείς την αρρώστια μας εδώ. Όποιος θέλει βγαίνει live και μιλάμε. Θα πάρουμε το φίλο μας τον Μανώλη να μας πει δύο κουβέντες για αυτή την προσπάθεια που κάνει. Έλα Μανώλη, είσαι έτοιμος? Ένα λεπτό Μανώλη. Έλα ο Μανώλης. Έλα Μανώλη, για πες μας εσύ. Καλησπέρα στην κοκκινόμαυρη παρέα. Ναι. Καλησπέρα σε όσους ετοιμάζονται να κάνουν αυτό το μακρινό ταξίδι. Θέλουμε από όλα τα παιδιά τη παιδική τους ενέργεια αυτή που θα μείνουν εδώ πέρα να μας δείξουν, θα το νιώσουμε κι εμείς ότι μας υποστηρίζουν, μας εύχονται καλή επιτυχία. Ξεκινάμε δύο πούλμαν, να φέρουμε το διπλό με την Παναχαϊκάρα. Γεια σου Κωνσταντίνε, εδώ μηνύματα πολλά, φύγαμε λέει ο Νικόλας, λέει, συγγνώμη Μανώλη μου να διάβασουμε κάποια μηνύματα, φύγαμε λέει ο Νικόλας, φύγαμε 7.30 το πρωί, να μας περιμένουν κάπου να συναντηθούμε όλοι και να πάμε όλοι μαζί. Κωνσταντίνος, γεια σου Διαμάντη, καλό δρόμο και με το διπλό στην Παναχαϊκάρα μας. Εμείς όσοι μας ακούνε τώρα και έχουν δηλώσει συμμετοχή σε εμάς, 8.30 ώρα αναφορούμε την Αγιά, έχουμε προσυγκέντρωση 8 η ώρα πέσω από το γύρο της Παναχαϊκής. Περιμένουμε, έχουμε μία-δύο θέσεις ακόμα, όποιος θέλει και την τελευταία στιγμή να έρθει. Μανώλη, έχεις αντοχές, έχουμε προέστημα καλό. Θα φέρουμε το διπλό στην Πάτρα. Θα το φέρουμε Μανώλη. Έχεις αντοχές Μανώλη. Γεια σας, είσαι τα νέα παιδιά που έρχονται στην Παναχαϊκή. Οι νέοι οπαδοί. Βλέπω έχεις αντοχές.
Είναι δεύτερη συνεχόμενη εκδρομή που κάνεις, που διοργανώνεις. Και μπράβο σου, Μανώλη. Μεγάλη προσπάθεια έχουμε κάνει και εγώ και τα άλλα παιδιά του συνδέσμου να κάνουμε αυτές τις δύο μακρινές εκδρομές. Αυτό, έχω πολύ καλά παιδιά στο πλάι μου, δεν κάνω κάτι μόνος μου, που συνεργάζονται, ο φίλος μου ο Πάνος, ξέρουν για τους μιλάω. Μάλλον θα μπορείς να κοιμηθείς, σήμερα θα κοιμηθείς το βράδυ ή θα είσαι... Δεν θα κοιμηθώ το βράδυ, θα έχω άρχος. Κανένας δεν κοιμάται σήμερα. Θα έχω άρχος για το ταξίδι, θα έχω άρχος να πάνε όλα καλά, γιατί έχω μέσα στο πούλμαν τα άτομα αυτά και πρέπει να τα κάνω να περάσουν ωραία. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι οι εκδρομές είναι και στην κερκίδα αλλά και στο πούλμαν να περνάνε ωραία. Με την κοκκινό μαύρη τρέλα που έχουμε όλοι, δεν μασάμε από χιλιόμετρα, δεν μασάμε από τίποτα, από καμία έδρα. Όπου και να παίζει το κοκκινό μαύρο, εμείς θα είμαστε δίπλα. Φωνές, θέλουμε φωνές, Μανώλη, συνέχεια. Θα είμαστε δίπλα, προσπαθούμε, βλέπεις και διαμαντή, και για την καλύτερη τιμή, για τα παιδιά που δεν είναι καλά οικονομικά, να έχουμε την καλύτερη τιμή στα εισιτήρια και τις συμμετοχές. Βοηθάνε και όσοι μπορούν, να το πούμε και αυτό, ώστε να μπουν αυτές οι εκδρομές οικονομικά. Πρέπει η ομάδα... Μανώλη, άκουσε Μανώλη. Η Παναχαϊκή δεν είναι για μένα δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Είμαστε ένα κομμάτι της Παναχαϊκής. Είμαστε μια οικογένεια. Στην οικογένεια λοιπόν και τα νικά μπορεί να πάρουμε και θα επιστρέψουμε. Δηλαδή και η ΠΑΕ μερικές φορές. Παιδιά, βοηθάτε. Είναι ο κόσμος που δεν έχει λεφτά, δεν μπορεί να έρθει κοντά. Εντάξει. Έχουμε πολλά μηνύματα. Γίνεται πανικός, Μανώλη, εδώ πέρα. Βλέπω, διαβάζω για σοπαλίες κλπ. Είμαστε μια οικογένεια, παιδιά. Προσπαθούμε για το καλύτερο, να ξέρετε. Αυτό το ταξίδι, πραγματικά, αν με ρώταγε τις δύο πρώτες μέρες, δεν το πίστευα ότι θα γίνει. Όμως μας αγκάλιασε ο κόσμος την τελευταία μέρα, διαμαντή, και είπε: όχι, θα γίνει αυτή η εκδρομή. Θα γίνει αυτή η εκδρομή. Αυτό το πάθος την τελευταία στιγμή. Έκανε και εμένα να νιώσω καλύτερα σήμερα, να πίνω σήμερα από χαρά. Μανώλη, που θα πάμε σήμερα εκδρομή. Οι στιγμές που μας δίνει η Παναχαϊκάρα είναι κάτι το... Ίσως να μην τον μπορούν να το ζήσουν κάποιοι. Δηλαδή, οι στιγμές που μας δίνει τη χαρά που μας δίνει, που πήγαμε στο Μακεδονικό και φέραμε το διπλό. Μαζί με τα παιδιά των Ορθένων, μαζί με τα παιδιά των Αχαιών, όλοι μαζί θα έχουμε μια κοινή φωνή. Στην κερκίδα που θα μας βάλουν, όποια κερκίδα και να αναπτύξει, να δώσουμε όθηση και δύναμη στα παιδιά να τελειώσουν την υπόθεση άνοδος από αύριο. Δεν υπάρχει μεταύριο, δεν υπάρχει Τετάρτη. Πάμε για νίκη. Αύριο, διπλό αύριο να τελειώνουμε. Πανηγυρίζουμε και πανηγυρίζει και ο Σούλης, ο προπονητής μας, στα κάγκελα μαζί με εμάς. Ανεβασμό στα κάγκελα, θέλουμε να δούμε το Σούλια στα κάγκελα να γίνουμε ένα. Με ποδοσφαιριστές, πως ναι, πήγαμε μέσα στον Αγροτικό Αστέρα και πήραμε το διπλό και το φέραμε στην Πάτρα μας. Αυτό θέλουμε να δούμε αύριο. Αυτό. Και τα αδέρφια μας εκεί που είναι ψηλά, σε αυτούς αφιερωθεί αυτό το διπλό. Αν θα έρθει αύριο, που θα έρθει, πιστεύω το νιώθω. Θα το πάρουμε, να το πάρουμε. Θετικά κοιτάμε. Τα αδέρφια μας που είναι εκεί ψηλά, στο Πάνο, στο Πάνι, στο Πίγκου, στο Λόλο, το φίλο μας. Και άλλα τα παιδιά που συγγνώμη που τους ξεχνάω, σε όλους αυτούς θα αφιερωθεί η νίκη αυτή στη Θεσσαλονίκη αύριο. Μανώλη, δυνάμεις, να έχεις δυνάμεις, κάτω δυνάμεις και φωνές για αύριο. Μου δίνουν δυνάμεις τα παιδιά που βλέπουν την προσπάθεια που κάνουν όλοι και την αγκαλιάζουν. Προσπαθούμε να κάνουμε το σύνδεσμο πιο νεανικό, αν θες να μου επιτρέψεις, χωρίς να προσβάλλω τους υπόλοιπους που είναι σε λίγο πιο μεγαλύτερη ηλικία, να τους κάνουμε λίγο πιο... Θα μας διώξετε εμάς, δηλαδή, μας διώξετε από το σύνδεσμο. Θέλουμε για εκεί να βάλουμε παιδιά καινούργια. Εμείς μεγαλώσαμε. Όχι, είσαι μικρός, είσαι μικρός, Μαρίμιση. Την ιδέα των Αχαιών, την οποία είχαμε παλιά, στην αρχή που δημιουργηθήκαμε, νέα παιδιά. Αυτή την ιδέα θα συνεχίσουμε να έχουμε. Και εδώ πολλά μηνύματα για σένα, Μανώλη, για Ζούμα, φέρτε το διπλό, λέει. Να φέρουμε το διπλό. Μας αναγκάζει ο Γιώργος να μπούμε και εμείς στο γήπεδο και να παίξουμε μπάλα, λέει ο Γιώργος. Τον Γιώργο τον ευχαριστώ πολύ, ξέρει για ποιο λόγο, για τον Γιώργο τον Κοσμόπουλο. Αυτός ο Γιώργος. Τον ευχαριστούμε που και αυτός είναι δίπλα μας.
λέει... τον τρόπο ότι είναι δίπλα μας, το καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα και με ακούει. Ναι, λέει να μπούμε, να μπούμε στο γήπεδο και να βάλουμε τον γκολ εμείς. Το πρώτο γκολ θα το βάλει, θα το βάλουν οι οπαδοί που είναι στην κερκίδα, λέει ο Γιώργος. Μας στηρίζουν όλα τα παιδιά. Χωρίς τη στήριξή τους δεν θα μπορούσα ή δεν θα μπορούσαμε να πάμε το σύνδεσμο εκεί που έχουμε πάει μέχρι σήμερα. Χωρίς τα παιδιά, δηλαδή κανένας μόνος δεν κάνει. Θέλουμε τη βοήθεια όλων των παιδιών. Βλέπεις, και να γίνονται ωραίες εκδρομές, δυναμικές, όπως αρμόζει την Παναχαϊκή μας. Τίποτα, φωνή αύριο, φωνή συνέχεια, παιδιά, φωνή. Και... ετοιμάζουμε φωνή για αύριο. 90 λεπτά θα είμαστε όρθιοι και θα φωνάζουμε τα συνθήματά μας. Θα έχουμε 90 λεπτά εκεί πάνω, στο κοκκινό μαύρο. Τίποτα άλλο δεν θα σκεφτόμαστε. Τίποτα άλλο... θα γυρίσουμε με το διπλό. Πιστέψτε με όλοι. Θα το φέρουμε το διπλό, Μανώλη, να το φέρουμε. Γι' αυτό πάμε απάνω τόσο δρόμο, τόσα χιλιόμετρα. Για την αρρώστια μας, για την Παναχαϊκάρα μας, για να φέρουμε το διπλό στην πάτρα μας. Καλώς, Μανώλη, έχεις να πεις κάτι άλλο. Να το πάρουν χαμπάρι ότι ξαναρχόμαστε. Ναι, με το ίδιο πάθος από παλιά που είχαμε. Με το ίδιο πάθος ξαναρχόμαστε. Όποιο παιδί, Μανώλη, θέλει να βγει άλλο παιδί, να πει δύο κουβέντες, γιατί έχουμε ανάγκη τη φωνή σας, παιδιά, να ακουστεί η φωνή. Έχουμε την τρέλα μας και θέλουμε να τη μεταδώσουμε και σε όλη την Ελλάδα. Να ξέρεις, γιατί σε κάθε εκτός έδρα που πάμε αυτό μεταδίδουμε. Μεταδίδουμε την τρέλα μας, την παναχαϊκή την τρέλα μας που έχουμε. Όποιο άλλο παιδί θέλει, Μανώλη, μπορεί να βγει. Δώσε το σύνθημα της νίκης. Βάλε το πρώτο γκολ, Μανώλη μου, πέσε. Πήγε άρα, τρελαίνομαι. Πέσε το σύνθημα. Ολέ, ολέ, ολέ. Πήγε ολέ. Ολέ, ολέ, ολέ. Πήγε ολέ. Ολέ. Ο Νίκο λέει εδώ πέρα καίγεται η Θεσσαλονίκη, λέει, από ζέστη. Ωραία, θα καεί από εμάς, από τους οπαδούς, τη φωνή. Μετεωρολόγος, ο Νίκος καίγεται η Θεσσαλονίκη. Να πάρετε μαγιό για να τα κάνετε μπάνιο. Να πάρω και μαγιό κοντά. Τα λέμε, Μανώλη μου, ευχαριστώ και σε λίγο άμα θες και ξαναβγείς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να μιλήσει και κάποιο άλλο παιδί. Όποιο παιδί θέλει μπορεί να βγει εδώ να πει δύο κουβέντες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, δηλαδή. Τα λέμε, γεια. Πάμε με λαϊκά, πάμε αύριο. Χιλιόμετρα, 500 χιλιόμετρα για να πάρουμε το διπλό. Θα τα καταφέρουμε. Ξέρουμε ποιοι παίζουν στην Παναχαϊκάρα μας. Οι παιχταράδες παίζουν. Αυτοί πήγαν την ομάδα πρώτη μαζί με τον Σούλη Παδόπουλο και αυτοί θα ανεβάσουν κατηγορία. Και άλλος απολύθη. Και εγώ για την όποιος θέλει να βγει σε live να πούμε δύο κουβέντες. Και για τη Θεσσαλονίκη ζέστη. Καήκαμε. Είμαστε έτοιμοι, Νικόλα, με τα μαγιό να καούμε. Φόρτσα πήγε άρα ο Γιώργος. Ο Γιώργος, όπως είδες, τα παιδιά ξέρουν τι έχεις προσφέρει στην Παναχαϊκή, τι προσφέρεις, έχεις να προσφέρεις. Και ευχαριστούν τα παιδιά. Και ο Μανώλης και ο Πάνο. Όλοι μέθανε και ξεχνούν. Μα εγώ όμως την θυμάμαι. Τόσο θα λείπει μακριά, πάντα πιωμένο. Πάμε. Άλλος μετά. Αυτό. Ακούμε. Τηλέφωνο αργού στον αέρα να πούμε δύο κουβέντες. Θα βγει στον αέρα, είμαστε στο live. Εντάξει.
Όχι, τα λέμε, τα λέμε, πολύ πιο ωραία. Γεια, γεια. Έλα. Περίμενε, περίμενε, σου πω εγώ, περίμενε. Άλλο, περίμενε. Όχι, δεν θα πεις. Περίμενε, πάνω. Έλα, πάνω, περίμενε, πάνω. Τώρα, πάνω, τώρα πες. Έλα, πάνω, μίλα. Πάνω, θα ακούμε, θα ακούμε, πάνω. Μπορώ να μιλήσω. Είσαι ελεύθερος, μιλάς. Ευχαριστούμε για αυτό, για αυτό, για αυτά που κάνεις. Εσείς, παιδιά, η νεολαία. Ζήρα, μπράβο σου. Η νεολαία είναι. Θέλω να πω και κάτι για τον Μανώλη, που εδώ και τρεις μέρες τρέχει για να κλείσει αυτό το πούλμα. Συγχαρητήρια. Δεν σ' ακούω. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ εδώ πέρα, έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο σύνδεσμο. Και εσύ πάνω, αφήνεις τη δουλειά σου για να είσαι, κοντά στην ομάδα σου, στην αρρώστια σου. Πες, και εσύ, πες τι αφήνουμε να καταλάβουν κάποιοι αυτοί που διοικούν την Παναχαϊκή. Λίγο βοήθεια, θέλει και αυτός, συγγνώμη λίγο Διαμαντή, θέλει και αυτός λίγο βοήθεια να τον βοηθήσει λίγο. Να το στηρίξουν λίγο και οι αρχαίοι, όσοι μπορούν να το στηρίξουν, μην τον αφήνει μόνο του. Και εγώ δουλεύω, και εγώ απλώ θα πάω για δουλειά, για να πάω κοντά στην ομάδα. Και όπως έκανα πάλι την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Μανώλης, άκουσε με λεπτό, ανταμείβεται με τα γκολ που βάζει Παναχαϊκά, άρα με τα σκέρες. Υπάρχουν κάποια άτομα που ανταμείβονται όταν βάζει γκολ η Παναχαϊκή μας. Αυτό είναι αλήθεια που λες. Αλλά θέλει και αυτός λίγο βοήθεια. Είμαστε κοντά του. Ναι. Αλλά ζητάω όσοι μπορούν να τον βοηθήσουν. Να μην τον αφήνουν μόνο του. Οκ. Okay. Πες και ο Σακής. Και ο Σακής. Μας έχει καταλήψει ο Σακής. Θέλουμε τον Σακή. Θα έρθει και ο Σακής. Σακή. Θα έρθει και ο Σακής. Τι βλέπεις αύριο? Ο Γιώργος που είναι. Βλέπω τι είναι εδώ, διπλό. Γι' αυτό πάμε. Δεν πάμε για τίποτα άλλο. Είναι παιδιά που δουλεύουν πάνω μου. Εντάξει, δεν μπορώ να έρθουν. Είναι παιδιά που. Είναι εργάσιμη ημέρα. Και εγώ δουλεύω αύριο, και εγώ δουλεύω σήμερα. Είχα πάει στην Αθήνα και έπρεπε για δουλειά και σήμερα αύριο το σαλόνι εκεί. Δεν το κάνει κανένα αυτό. Δεν έχω κοιμηθεί όπω κρατάει 5 ώρα το πρωί και ακόμα όρθιο. Σήμερα θα κοιμηθεί. Το βράδυ θα σκοτώ και Θεσσαλονίκη. Το βράδυ θα κοιμηθεί σήμερα. Αλλά δεν κοιμάμαι, δεν μπορούμε να κοιμάμε. Δεν κοιμάμε σήμερα. Δεν κοιμάμε, δεν κοιμάμε. Δεν κοιμάμε. Αύριο θέλω όμω. Έχω ένα παράπονο. Σε θέλω αύριο με τη σημαία τη Παναχαϊκή. Ναι, θα τη φέρω. Να τη φοράς πάνω σου. Να τη βγάλω έξω το παράθυρο την έχω. Ναι. Εντάξει, προχωράμε. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο τον Κοσμόπουλο και ευχαριστούμε και τον Γιώργο τον Κοσμόπουλο. Ξέρει αυτός, δεν μπορεί να πούμε. Ο πρόεδρος ξέρει αυτός που τα ακούει. Ξέρει, θα βγει. Ο Γιώργος, πού είναι ο Γιώργος? Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν μπορεί να. Ο Γιώργος παρακολουθάει και την κουβέντα μας, αν είναι και στα live. Δεν, παιδιά, είναι παιδιά που δεν μπορεί να αυτός. Θέλω να βγει, θέλω να βγει, να μιλήσει. Θα βγει, θα τον πάρουμε τηλέφωνο αν μπορεί. Να βγει. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο αν μπορεί να μιλήσει. Να βγει. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο εδώ. Καλό βράδυ και όλοι αύριο για το διπλό. Πάμε για το διπλό. Ευχαριστούμε πάνω. Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Να είσαι καλά, διαμάτι Είπαμε, πήραμε να πάρει τηλέφωνο σε λίγο ο Γιώργος. Ετοιμαζόμαστε εμείς, δεν περνάει η νύχτα. Είναι όπως άλλες εποχές που η νύχτα γινόταν μέρα. Τώρα είναι μέρα για μας. Είναι 7.30 ώρα. Πρέπει να πάμε να πάρουμε το πούλμα και να πάμε να είμαστε στο γήπεδο. Να φωνάξουμε την αρρώστια μας, την παλαγαϊκάρα μας. Εκείνη που άνοιξε τα στήθια μου πληγές.
τα μαύρα μάτια σου παγάγουν πυρκαγιές. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουν. Έγινε μεγάλη προσπάθεια αυτές τις διπλωμάδες αυτού του εργαζομένους για να βρίσκονται κοντά στην αρρώστια τους. Θέλουμε από τους παίκτες μας και εμείς αύριο μπαίνοντας μέσα να πάρουν τον αγώνα και να φέρουμε το διπλό στην πάτρα μας. Είναι για την παρακαϊκάρα μας, είναι για αυτό το γίγαντα, όπως είπε και ο Κολοβούρης, κοιμόμενος γίγαντας. Παιδιά, ξυνήστε από το γίγαντα, στα πόδια σας είναι, των παιχτών, και αύριο να σας περιμένω και στα διόδια να κερδίσετε. Πολλοί λένε, παιδιά, για εμάς που βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, είναι μεγάλο να φέρουμε το διπλό στην πάτρα μας. Μπορεί να λέει κάποιος, τι έγινε, κάμα την κύπες. Όχι, για μας είναι μεγάλο, γιατί είμαστε παρόν στα δύσκολα. Στα δύσκολα, παρακαλώ, να είμαστε παρόν. Όποιος άλλος θέλει να βγει και να πει δύο κουβέντες, να βγάλει λίγο κοκκινό μαύρη φωνή, μπορεί να πάει μέσα στο Messenger και να πει δύο πράγματα. Κάσουμε, είμαστε από σήμερα. Μάλλον μαζί ενωμένοι προκαινούμε από την κερκίδα. Υπάρχουν και παιδιά που έχουν πει από σήμερα να είναι αύριο Παναγαϊκή στα εύκολα, Παναγαϊκά στα δύσκολα. Έτσι είναι η Νικόλα. Και μπράβο και στην προσπάθεια που κάνετε εσείς που είστε με το αυτοκίνητο, βάζετε το αυτοκίνητό σας και είστε κοντά στην Παναγαϊκά. Αύριο η φωνή θα ακουστεί πιο δυνατά, γιατί θα είναι πιο πολύ οργανωμένη αύριο κοντά στην Παναγαϊκάρα μας. Και θέλουμε τον γκολ, όποιος ο παιδί και αν το βάλει, να θήκει, θα είμαστε στην γωνία πίσω από τα τέρματα και να ανεβεί στα κάγκελα. Να ανεβεί πάνω στα σύρματα για να πει για πάρτι σας που ήρθατε εδώ, που ήρθατε τόσο δρόμο. Θέλουμε ο παίκτης που θα βάλει τον γκολ να έρθει εκεί σε εμάς, που θα είμαστε στην κερκίδα και να ανεβεί πάνω στα σύρματα. Να γίνουμε ένα για αυτό το διπλό. Ήδη έχουμε, Τζίμι, έχουμε ειδοποιήσει μέσα στο πούλμαν θα υπάρχει και γιατρός, άμα χρειαστεί κάποιος κάτι, να υπάρχει και να μπορεί να δώσει εξυπηρέτηση. Είμαστε άρρωστοι και είναι πια αργά, Τζίμι. Και στο βάλει λέει ο Νικόλας και ο Κολοβούρης. Το πρώτο γκολ θα το βάλουν, Νικόλα, να είσαι σίγουρος. Το πρώτο γκολ. Και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό. Πρέπει να καταλάβει και ο Πέτρος πως η προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι οπαδοί για να βρισκόνται σε αυτές τις εποχές στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλη και απαιτείται ο σεβασμός. Ο σεβασμός από όλους. Μπορεί να κάνουμε λάθη, αλλά να ξέρετε, παιδιά, είναι από την υπερβολική αγάπη. Κανένας δεν τα ξέρει όλα σε αυτή τη ζωή, κανένας δεν ξέρει τα πάντα και τα πάντα. Το Μπαμπίνο και τα μάτια, ο Μπαμπίνος είναι, είπαμε, είναι η εγκυκλοπαίδεια της Παναγαϊκάρας μας. Όποιος Δημήτρη, λοιπόν, όποιος δεν φωνάζει για να τον αφήσουμε, ήδη να τον αφήσουμε στα Γιάννενα, να ξέρεις. Όποιος μπει στο λεωφορείο
και δεν φωνάζει με το ποταμίο στο λεωφορείο, τον αφήνουμε στα γέννα και τον ξαναπαίρνουμε στην επιστροφή. Πάθος του τρελού, φταίει το πάθος του τρελού, του θολωμένου μου μια... Μάνος, έχω γεμάτο μπύρες. Γεια σου και καλησπέρα και τον Σπύρο. Μπύρες, φέρτε μπύρες παιδιά αύριο. Μόνο με μπύρες μπορούμε να ξεκινιόμαστε. Αύριο διπλά στην μαδάρα μας. Εκεί παιδιά πάμε, γι' αυτό πάμε. Κάνουμε 4 χιλιόμετρα για την κοκκινόμαυρη. Μέσα σε 2 εβδομάδες έχουμε κάνει, θα κάνουμε 2.000 χιλιόμετρα για την αρρώστια μας. Για την αρρώστια που θέλουμε να την δούμε όλο σας πει βήμα-βήμα. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να έχουμε όνειρα, ό,τι και να πούμε, όλα καλά σας πει το δικό του. Παιδιά, ηρεμήστε και τέτοια και σιγά σιγά. Όχι, ρε, θέλουμε να δούμε τα μπαλακακά μας να παίζει Ευρώπη. Ευρώπη θα δούμε. Δεν έχω πια άλλο τίποτα. Φώτσα, γεια σου Σταύρο μου. Φώτσα πήγε άρα έτσι γάμα. Θα μας κάνει και το σουρούμ που λέει παιδιά. Αγάπη μου επικίνδυνη. Αφήνουμε σπίτια, αφήνουμε οικογένειες ο καθένας για να δει μέσα τους παιχταράδες μας να μπαίνουν μέσα και να... Δεν υπάρχει άλλο δικό σας θερμάγκες. Δεν υπάρχει, μπαίνετε μέσα και... Και είστε πολύ παιχταράδες. Παίζετε στην Παλακαϊκάρα μας. Παίζετε για την νίκη του Ηρακλή. Παίζετε και την Παλακαϊκάρα, την πρώτη επαρχιακή ομάδα που βγήκε στην Ευρώπη. Παίζετε για αυτόν τον κόσμο που ήρθε από την Πάτρα. Συνεχίζουμε, όποιος θέλει παιδιά να δει. Παιδιά, δεν εμείς τη βλέπουμε, πάμε για την ομάδα μας. Δεν κοιτάμε τι παίζονται, τι παιδιά παίζονται άσχημα. Η Άννα θα έρθει μετά από τα δύσκολα φίλου με υγεία και τους ομάδα μας στο κύριο. Ξύνια με στο πατραϊκό και οι αγάπες τρελά φεκάρια με το βέβαινε στο πυρήνο σαν προσφύγει. Κι ήθελα το πίσω στα χρόνια που αφηρήθηκα στην αγκαλιά της να σε διανύσω στις παλιάς μέσα τα στενά. Είπα να καηκείς. Είπα όλοι μαζί, όλοι μαζί μάγες, όλοι μαζί. Πάνω στον ουρανό, όλοι μαζί, όλοι τραγουδάμε για την αρρώστια μας. Όλοι εσείς τους καναπέδες από τη στιγμή, ο άλλος που είναι τα μπυρόνια του, όλοι τραγουδάμε αυτό το τραγούδι, Πάτρα με το ρολόι.
Τα μεσημέρια με τα μαγκάκια, το Πίτερ και το Μπαλάνι και τα βραδάκια σινεμάτακια κι εσύ το κόκκινο δάνει. Σε κάποιο πάρτι στα ψηλά μπόλια το πρώτο μου δώσες φιλί. Για κάτι αγάπες και κάτι χρόνια που θα νοστάλγησα πολύ. Πάμε όλοι μαζί, πάμε. Είπα χαϊκή σου, είπα Κυριακή σου. Πάμε ρε Μάκη, πάμε ρε Μάκη. Πάμε με την αρρώστια μας, πάμε. Πάτρα. Συνεχίζουμε. Θα είμαστε για λίγο ακόμα. Γιατί δεν βλέπω τηλέφωνα. Και επειδή εγώ μέσα το διγενή θέλω τηλέφωνα για να προχωρήσω. Θέλω να ακούγεται η γνώμη των οπαδών. Όχι η γνώμη δική μου μόνο. Παιδιά, βγάζω την τρέλα μου. Εγώ βγάζω αυτό που πάω να κάνω αύριο. Πάω να φέρω το διπλό και το φέρω στην Πάτρα. Αυτό βγάζω, δεν βγάζω τίποτα άλλο. Πάω να φέρω το διπλό. Τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου. Στο τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου. Λείπουν τα γλυκά σου λόγια που ακούγα απ' τα χείλη σου. Λείπουν τα γλυκά σου λόγια. Αυτό. Είπαμε να βγούμε κάποια λεπτά, να είχαμε και βοήθεια. Κάποιος με τηλέφωνο, κάποιος θέλει να βγει για να το πει. Α, είναι ο Γιώργος. Να, ο Γιώργος που το ζητάει ο λαός. Έλα, Γιώργο. Σε θέλει ο κόσμος, μου λέει τον Γιώργο. Περίμενα, το συγγνώμη. Έλα, Γιώργο μου, σ' ακούμε. Καλησπέρα, Διαμαντή, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Δυστυχώς, Σάββατο αύριο το παιχνίδι. Αν ήταν Κυριακή, πιστεύω να πει και στη γνώμη σου, αν θα μιλάγαμε για τη μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών μας στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν διαφωνώ. Μετά που... Αν ήταν Κυριακή. Δεν διαφωνώ, Γιώργο, δεν διαφωνώ εγώ. Απλώς όμως. Όλοι μας δεν έχουμε δύο και τρεις γνωστούς που δεν πάνε λόγω Σαββάτου. Ναι. Και εσύ, νομίζω, και εσύ γι' αυτό δεν. Ναι, εντάξει. Πολλοί κόσμος. Μπορεί να ξεπερνάγαμε για τα 300 άτομα. Το πιστεύω Γιώργο. Αν ήταν Κυριακή θα έχει περισσότερο κόσμο. Οπότε έχετε διπλό λόγο αύριο να φωνάζετε περισσότερο. Φυσικά. Έχουμε διπλό λόγο. Θα πείτε και για μας.
Απλώς θέλουμε και τη θετική ενέργεια τη δικιά σας, να ακούγεστε κι εσείς μέσα από το ίντερνετ. Από εμάς ό,τι θέλετε. Καλώς. Από εμάς ό,τι θέλετε. Καλώς. Πώς βλέπεις, ρε παιδί μου, την πορεία της Παναγκής μας? Δεν το βάζουμε κάτω με τίποτα. Δεν το βάζουμε κάτω. Αυτό. Και δεν σταματάμε πουθενά φέτος. Θα είμαστε ευχαριστημένοι μόνο άμα πηγαίνουμε από νίκη σε νίκη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για την Παναγκή φέτος. Έτσι δεν είναι. Επειδή μου στέλνει ένα. Γιώργο, ένα λεπτό, γιατί μου στέλνει ένα από. Νομίζω που ξέρετε και εμείς θα ακούμε τον αγώνα μέσα από τη δουλειά μου. Στη δουλειά μου με τα ακουστικά στην Ξάρθη, μου λέει ο φίλος εδώ. Ναι, βλέπεις, είναι πολλά παιδιά που θα τα ακούνε μέσω. Και από Ξάρθη. Να είναι καλά, ναι. Και αυτό θετική ενέργεια είναι. Ναι, φυσικά. Ακόμα και αυτός ο φίλος με τα ακουστικά θα βοηθήσει την ομάδα. Ναι, ναι. Πιστεύεις. Στο αγώνα, αύριο τι βλέπεις, πώς το βλέπεις το αγώνα? Εντάξει, εγώ πιστεύω θα γίνει ένα κλειστό παιχνίδι και όποιος του δοθεί ευκαιρία να βάλει τον γκολ, δεν πιστεύω αυτά που λένε ότι η ισοπαλία, ναι, εντάξει, ξεκινάει από ισοπαλία αυτό το παιχνίδι. Αλλά όποιος μπορέσει να πάρει τη νίκη, σημαίνει και για τις δύο ομάδες ότι είναι η κατηγορία, έτσι. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα καθίσουν να το φέρουν τώρα ισοπαλίες αυτά που ακούγονται με τα στοιχήματα και όλα αυτά. Γιώργο. Μέσα στα αποτελέσματα είναι και η ισοπαλία, δεν τη λέω, αλλά πιστεύω ότι μία από τις δύο ομάδες θα κάνει την νίκη. Πιστεύω πιο δύσκολα πέρασαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτά που ακουγόσανται μέσω Ηλιούπολης, αλλά ο Πέτρος κέρδισε και αυτό το στοίχημα. Γιατί ο Πέτρος αυτή τη στιγμή κερδίζει στοιχήματα. Έτσι έγινε, Γιώργο? Και κλείνει και στόματα. Αυτό, γιατί όλοι λέγανε πως στο αγώνα με την Ηλιούπολη πως διαχεί και τέτοια πράγματα. Και, ναι. Και όσο θα κάνει εμείς που είμαστε παρόν και με τις φωνές, δεν θέλουμε χ, θέλουμε νίκη μόνο για την Παναγκή μας. Άκου τώρα σαν χλαμάρες, έτσι έχουν βάλει άλλοι 400 και 500 χιλιάρικα και να πάνε να το φέρουν χ το παιχνίδι για να βοηθήσουν την Ηλιούπολη. Και αυτός εδώ ποιος τους βοήθησε? Τους βοήθησε κανένας? Κανένας. Όπως και το αντίθετο θα γινόταν, έτσι. Τώρα ναι. Έτσι όπως είναι τα παιχνίδια, κανένας δεν χαρίζει ούτε τον πυρετό του που λέμε. Και αύριο εμείς. Θα κερδίζει η ομάδα και τι θα πούμε, να του φέρουμε ισοπαλία, τι να βολεύει και τους δύο. Όπως το λένε και αυτοί. Και αυτοί πάνε για την νίκη και εμείς πάμε για την νίκη. Αλλά είμαστε Παναχάκη, δεν θα τους ευχαριστούμε. Με τίποτα. Ο Μάνος είναι εκεί, ακούει. Ακούει ο Μάνος και γράφει συνέχεια ο Μάνος. Σε είδε, λέει. Σε είδε το ψυγείο στην πρίζα. Ναι, και σε είδε στα επίσημα εκεί με τη σημαία που πετάχτηκε στα πάνω και λέει: Να ο Γιώργος με τη σημαία. Ήσουν ο μοναδικός που βγάλει τη σημαία στα επίσημα. Και όχι, να το κάνουμε αλήθεια και στα και δεν ήταν. Και δηλαδή πρέπει να, αυτοί που πάνε στα επίσημα, Γιώργο, να πηγαίνουν με κουστούμι ή με κασκόλ της Παναχαγής? Να είναι Ούγγανοι, αυτό πρέπει. Και έτσι θα γίνει. Δηλαδή, ο Πελετίδης, ο Πετρόπουλος, ο Ελεξοπούλου, αν δεν δούμε με κασκόλ να. Εντάξει, μην. Έτσι πρέπει. Σε αυτή την πόλη δεν έχουν δραστηριότητα. Δηλαδή, απαιτούμε τον Σταθάκη να δίνει σε αυτού, να δώσει ένα κασκόλ, ένα κασκόλ σε αυτού, να του βλέπουμε με κοκκινό μαύρα. Όχι, δεν θα του το δώσει. Να το πάρουν, να αγοράσουν. Να το αγοράσουν, να το πληρώσουν. Να το πληρώσουν, έχουν λεφτά αυτοί. Να το πληρώσουν. Οι πολιτικοί έχουν λεφτά. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Εσένα σου έχει χαρίσει κανένα κασκόλ? Μα εμεί το είναι αρρώστια. Εμά είναι η οικογένειά μα. Η οικογένειά μα δεν θέλουν να μα χαρίσουν. Εμεί είναι. Αυτή το μόνο προνόμιο που έχουν και καλώ το έχουν αφαιστηριώνουν είναι να μπαίνουν Δευτέρα μέσα. Από εκεί και πέρα και το κασκόλ τους πρέπει να έχουν και την ομάδα οφείλουν να. Ελευθερία να. Η Παναχαϊκή τώρα κρατάει την πόλη όρθια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε ελευθερία. Συζητιέται σε όλη την Ελλάδα η Παναχαϊκή. Γιώργο, έχουν ελευθερία να μπαίνουν μέσα, όχι να βγαίνουν έξω. Να βγαίνουν πώς είναι. Να βγαίνουν με κασκόλ της Παναχαϊκής έξω. Ναι, φυσικά. Να μπαίνουν μέσα είναι ελεύθεροι, αλλά το θέμα είναι πως. Μάγκες, δώστε μας να σας βλέπουμε στην Κύπρα στην Κερκίδα με κασκόλ της Παναχαϊκής μας. Κοκκινήστε όλο εκεί στις επισήμους. Όπως έβγαζε εσύ τη σημαία σου και έβγαζε την αρρώστια σου εκείνη τη στιγμή, γιατί είχε φτάσει, οι παλμοί σου είχαν φτάσει. Πόσο βαθμού είχαν φτάσει οι παλμοί σου για να βάλουν τον κόλλο η Παναγκή μας. Αυτά που τραβάμε. Και θα πρέπει και η διοίκηση από την άλλη, τώρα που βιάζει και το λέγαμε πριν κάποιες μέρες μαζί, στο επόμενο παιχνίδι εντός έδρας να μπούμε όλοι μέσα με κόκκινες μπλούζες. Να το κοκκινήσουμε. Είχες κάνει μια άλλη πρόταση. Νομίζω και ασύ να μου πεις τώρα. Δηλαδή πρέπει κάποιος που μπαίνει μέσα, όταν έχει το κασκόλ ή μια σημαία κάτι, να μπαίνει με πιο φθηνό εισιτήριο. Κάτι τέτοιο δεν έχεις πει.
έστω, ξέρεις γιατί το λέω αυτό, συμβολικά για ένα παιχνίδι, όχι να γίνεται πάντα. Για ένα παιχνίδι συμβολικά, να είναι το εισιτήριο 10 ευρώ, αλλά ένας που μπαίνει με μπλούζα της Παναχαϊκής, μια κόκκινη μπλούζα, υποχρεωμένοι όλοι να έχουν από μια μπλούζα, αλλά έστω μια κόκκινη μπλούζα, αυτοί να πληρώσουν 5 ευρώ. Έτσι συμβολικά για να κοκκινήσει, να κοκκινήσει όλο το γήπεδο. Έχεις δίκιο Γιώργο. Να ξέρεις πως στην κερκίδα η απώλειά σου θα είναι μεγάλη, αλλά πιστεύω τα... Τι, γιατί? Δεν, όλοι βοηθάνε. Γιώργο, και το πάθος που βγάζεις εσύ, για μας μας δίνεις, μας τροφοδοτείς και να δίνουμε... Για την ομάδα τα κάνουμε. Να σου πω κάτι, το έχω ξαναπεί. Δεν δίνουμε στην ομάδα, εμείς παίρνουμε. Αυτή τη χαρά, τη λύπη, ότι είναι, εμείς παίρνουμε πάντα την ομάδα και εσύ παίρνεις. Έχεις ανάγκη αύριο να πας πάνω. Φυσικά έχουμε ανάγκη. Για την ψυχική σου υγεία, κατάλαβες. Φυσικά έχουμε ανάγκη. Για να είμαστε καλά την επόμενη μέρα. Ο Μάνος λέει και στο πούλμαν, μάλλον εννοεί το πούλμαν για τις μπύρες, εννοεί για η απώλεια. Λέει ο Μάνος και στο πούλμαν η απώλειά σου είναι μεγάλη. Γιατί τι το λέει αυτό. Γιατί ήπια όλο καμιά μπύρα ή τίποτα. Όχι, προθέσει δεν ήπια μπύρα. Γιατί ήσουν. Κάτι ήσουν. Ναι, ήσουν πολύ κύριο. Το κατάκι μου κύριο. Λοιπόν, καλό ταξίδι εύχομαι σε όλους σας. Καλό δρόμο να έχουμε, καλό Γιώργο μου. Να πάτε και να γυρίσετε με στις αποσκευές σας με τους τρεις βαθμούς. Εσύ θα μας έχετε όλοι και να φωνάζετε όλοι. Και έχει γκρίνια. Να στηρίζετε την ομάδα. 90 λεπτά θέλει στήριξη η ομάδα. Δεν υπάρχει γκρίνια. Γκρίνια δεν υπάρχει. Εντάξει. Και ένα μπράβο και στους Δορτένους, να μην ξεχάσω, που κάνουν και αυτοί μάλλον την εκδομή τους. Γεμάτο λεωφορείο από ό,τι έχω μάθει. Τίγκα, την Καρισμένο και από πύρες κι αυτό. Έτσι, δηλαδή εκεί είναι πάνω ο κόσμος κάτω οι μπύρες, για να καταλάβεις. Δηλαδή σε ένα χέρι μπύρα, στο άλλο το κασκόλ και προχωράμε. Εντάξει, έγινε, καλό δρόμο σε όλους. Έλα μου, καλό βράδυ, Γιάννη. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ο Φλαράκης, ο Γιώργος που δεν... Δεν ένιωσε το πόνο μου. Μα δεν πειράζει, έτσι είμαι. Θα κλείσουμε σε λίγο, θα σας αφήσουμε. Ήταν έτσι λίγο να γίνει μια παρέα, να βγάλουμε λίγο την αρρώστια μας, να μας προσέχει και ο Μάνος πήγε σ' αγαπώ. Γεια σου Μάνο. Θέλουμε εκεί να βλέπουν τον αγώνα που κάνουν τα παιδιά στην κερκίδα και εμείς να βλέπουμε και συγχρόνως τα παιδιά που αγωνίζονται μέσα στο γήπεδο. Από όλους. Θα τα πούμε σε λίγο παιδιά. Εντάξει, εγώ τώρα το μόνο που θα πω είναι να πάρουμε το ύμνο και το αγαϊκάρα να κλείσουμε. Δεν πειράζει, θα κλείσουμε χωρίς τον ύμνο, αλλά απλώς πάμε αύριο, φέρουμε το διπλό και το κατεβάζουμε στην Πάτρα μας για την αρρώστια μας. Παίζουν οι παίχτες για τα παιδιά που θα δίνουν στο πέταλο στη γωνία και βάζοντας το πρώτο γκολ έρχονται σε εμάς και ανεβαίνουν πάνω στα σύρματα. Και λένε για πάρτι σας. Τα γκολ το βάζουμε για εσάς που είστε στην κερκίδα. Αυτό. Εντάξει, τα λέμε και θα πάμε για να φέρουμε το διπλό. Γεια σου Λιάκο, καλό ταξίδι Λιωρίες. Πάμε και θα το φέρουμε το διπλό. Το πιστεύουμε. Πιστεύουμε στην ομάδα. Πιστεύουμε σε αυτούς που προσπαθούν. Από στη διοίκηση, στους παίχτες, στον κόσμο. Γινόμαστε ένα, είμαστε μια οικογένεια και πάμε και θα φέρουμε το διπλό. Θα το φέρουμε στην Πάτρα μας. Γεια σας, παιδιά.